The prize goes to... Ένα ντοκιμαντέρ από την Καμπότζη κέρδισε το πρώτο βραβείο στο δεύτερο πιο σημαντικό ανταγωνισμό στο Φεστιβάλ των Κανών. Η Επιτροπή του Τμήματος Ένα Κάποιο Βλέμμα, με πρόεδρο τον Δανό σκηνοθέτη Τόμας Βίντεμπεργκ, επιβράβευσε την ταινία «Η απούσα εικόνα» του Ρίθι Παν, ο οποίος αφιέρωσε το βραβείο σε Ιρανό συναδελφό του που τελεί υποκατοίκον περιορισμό. Είναι η πρώτη φορά που η Καμπότζη κερδίζει βραβείο στις Κάνες. Νομίζω πως ο Τζαφάρ Πανάχη έχει παλέψει σκληρά για την ελευθερία του λόγου και της δημιουργίας. Μπορείς να φυλακίσεις κάποιον στο σπίτι του και να το απαγορεύσεις να δημιουργεί, δεν μπορείς όμως να του περιορίσεις τη σκέψη και τη φαντασία. Στην απούσα εικόνα, ο σκηνοθέτης χρησιμοποιεί μικρές φιγούρες από πυλό για να περιγράψει το χαμό μελών της οικογένειάς του εξαιτίας της σκληρότητας του καθεστώτος των Ερυθρών Χμέρ, που κόστησε τη ζωή σε 1,7 εκατομμύρια ανθρώπους. J'y étais. Je me souviens du regard de ces jeunes combattants, comme si nous n'avions pas été là. On leur avait donné un ordre, ne jamais toucher l'ennemi de la main. L'ennemi, c'est moi. J'ai 13 ans.